Αναρτήθηκε στη Διάβγε η απόφαση για τον ΒΟΑΚ, με την οποία η ΓΕΚ Τέρνα αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου παραχώρησης Χανιά Ηράκλειο Χερσόνησος. Εξέλιξη που προκαλέσει ικανοποίηση τόσο στην περιφέρεια Κρήτης όσο και στο τεχνικό κόσμο, καθώς πρόκειται για ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση του μεγάλου αναπτυξιακού έργου στο νησί μας. Ευχάριστη μέρα. Αναμενόμενο, το περιμέναμε ότι θα έπρεπε να βγει και αυτή η φάση δηλαδή. Θέλω να είμαι πιο ρεαλιστής, το 26 λογικά θα πρέπει να μπουν οι πολιτώσεις. Η διαγωνιστική διαδικασία έτσι κι αλλιώς προχωράει, βέβαια με αργά βήματα και αρκετές καθυστερήσεις. Προφανώς ένα στάδιο ακόμα μέχρι το οριστικό που τελικά θα έχουμε την έγκριση από το ηλεκτρικό συνέδριο, που είναι και το τελικό στάδιο. Όπως εκτιμά ο Νίκος Ξυλούρης, οι μπουλντόζες αναμένεται να πιάσουν δουλειά το 2026, ενώ τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι η σύνδεση του βόρειου τμήματος της πόλης με το νότιο. Είναι η επικοινωνία των τμήματων της πόλης, η επικοινωνία των τμήματων που πρέπει να γίνει ή κάτω από το ΒΟΑΚ ή πάνω από το ΒΟΑΚ. Να γίνει δηλαδή υπογειοποίηση ή να γίνουν γέφυρες, να περνάμε πάνω ή κάτω. Κλειστός αυτοκινητόδρομος είναι. Αλλά έχει και μια ιδιαιτερότητα, ότι είναι μέσα στην πόλη. Άρα θα πρέπει να συνδυαστεί τα χαρακτηριστικά του κλειστού αυτοκινητόδρομου και του αστικού δρόμου. Το θέμα της παράκαμψης της πόλης του Ηρακλείου είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τα 10-12 χιλιόμετρα που διέρχεται το ΒΟΑΚ είναι ένα αγκάθι το οποίο αφορά το αμήτι άλλο το Δήμο Ηρακλείου και όχι μόνο, και όλη την Κρήτη. Διότι θα μπλοκάρει εκεί ο ΒΟΑΚ με αυτά που έχουμε πει. Άρα κάποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνουν σημειακές σε αυτό το έργο. Όμως δεν πρέπει να απεμπολούμε ότι μιλάμε για ένα μεγάλο έργο. Στα ζητήματα που θα πρέπει να δρομολογηθούν σε Χανιά και Ρέθυμνο, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Κρήτης, Σπύρος Σοφιανός. Περιμένουμε να δούμε ξανά το κομμάτι του Δήμου από Κόρονα, να συγκεκριμενοποιηθεί η χάραξη στο κομμάτι της Γεωργιούπολης. Η συνέχεια του ίδιου δρόμου στο Δήμο Λαπαίων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, το μέρος του ΒΟΑΚ και περνάει την πόλη του Ρεθύμνου και επίσης το κομμάτι της Καλέτας που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η περίοδος παραχώρησης του οδικού άξονα είναι 35 έτη, εκ των οποίων έως 5 έτη είναι η περίοδος μελετών κατασκευών. Το μήκος του οδικού άξονα είναι 157 χιλιόμετρα, ενώ το κατασκευαστικό κόστος του έργου ανέρχεται στα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, ένας που θέλει να κυκλοφορήσει από το αεροδρόμιο να πάει μέχρι το Γάζι, θεωρητικά έχει δεχτεί το Υπουργείο ότι δεν θα έχει διόδια. Διόδια, όπως σχεδιάζονται, θα μπουν στο εκτός των πόλεων τμήμα. Μέχρι στιγμής, από όσο ξέρουμε, είναι 6 σημεία. Η χρέωση στα διόδια θα είναι με βάση τα χιλιόμετρα. Το έργο περιλαμβάνει 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση με ΛΕΑ, 26 σύραγγες, 10,8 χιλιόμετρα νέες γέφυρες, 23 εκ των οποίων υπερβαίνουν τα 100 μέτρα μήκος, 20 νέους ανισόπεδους κόμβους και αναβάθμιση των υπαρχών των 18 ανισόπεδων κόμβων στις παρακάμψεις Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Η διαδρομή Ηράκλειο-Χανιά θα διανύεται σε μόλις 70 λεπτά, ενώ η ανώτατη ταχύτητα είναι τα 130 χιλιόμετρα την ώρα.